Καλό λοιπόν την ηγεσία του κόμματός μου να ζητήσει αυτή από τον κύριο Παπανδρέου εθνική συνεννόηση για έξοδο από την κρίση. Και να σταματήσουμε ως παράταξη τους λαϊκισμούς και τους άσκοπους εσωκομματικούς λεονταρισμούς που οδηγούν στη συρρήκνωση της παράταξης. Είναι χρέος μας απέναντι στον τόπο και στα παιδιά μας. Η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Γεωργίου Ράλλη, του Ευάγγελου Αβέροφ, του Κώστα Μητσοτάκη, του Μιλτιάδη Εύερτ και του Κώστα Καραμαλή έθετε την πατρίδα πάνω από τα συμφέροντα του κόμματος. Οφείλει να πράξει το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδρομή μου, τα πιστεύω μου και η πορεία της Νέας Δημοκρατίας την οποία μέχρι σήμερα πιστά έχω υπηρετήσει από παιδί δεν μου επιτρέπουν να ταυτιστώ με τακτικές και πρακτικές της αυτοαποκαλούμενης νέας δημοκρατίας. Από εδώ και πέρα, λόγω της κρίσης που διέρχεται η χώρα, η σιωπή για τα όσα διαδραματίζονται, είτε εντός των στενών παραταξιακών τυχών, είτε για πρακτικές που ακολουθούνται εντός του Κοινοβουλίου, θα σημαίνει συνενοχή. Και εγώ συνένοχος σε αυτές τις πρακτικές δεν προτίθεμαι να γίνω. Απέναντι σε οποιαδήποτε κομματική γραμμή, προτιμώ να μείνω πιστός στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του Συντάγματος που αναφέρει ότι οι βουλευτές έχουν απεριόριστο δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση. Σας ευχαριστώ.